Λοιπόν, επιστρέψαμε όπως έχουμε προαναγγείλει, έχουμε τηλεφωνική μας γραμμή, τον πρόεδρο του ΠΑΜ, πάμε με νέο παλαϊκό μέτωπο, τον κύριο Δημήτρη Κατάκη. Καλησπέρα και Κατάκη. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση στην πρόκλησή μας, μιας που γνωρίζω ότι το πρόγραμμά σας σήμερα ήταν ιδιαίτερα επιβαρημένο. Ευχαριστώ εγώ. Λοιπόν, θα ήθελα να μιλήσουμε κυρίως για το διοικητή, θα μου πέσουμε κάποια θέματα της επικαιρότητας. Σε λίγο καιρό θα αποστέλθουμε τις κάλπες, να εκλέξουμε δημάρχους, τις περιφερειάρχες. Τι θα πρέπει να έχουμε, όχι μόνο στο πίσω μέρος του μυαλού μας, αλλά στο όλο το μυαλό μας, πριν ψηφίσουμε τι χρειάζεται το μέλλον της χώρας μας από την εκλογή, που θα κάνουμε κύριε Κατάκη με την ψήφη μας στις δημοτικές και στις περιφερειακές εκλογές. Κοιτάξτε, έτσι αλλιώς, η ψήφος μας στις τοπικές εκλογές, να το πούμε έτσι, που αφήστε λόγω του Καλλικράτη, τώρα έχουμε και Κλειφαίνει. Όλη αυτή η διαδικασία, ξεκινώντας πρώτα από το Καμπορίστρια, όλη αυτή η διαδικασία είναι για να υποβαθμίσει τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή κάνει λιγότερο τοπική και πολύ λιγότερο αυτοδιοίκηση. Προς όφελος των διοικητών του πολίτη, να εξαρτηθεί περισσότερο από τον κεντρικό μηχανισμό της εκκλησίας και ο δήμαρχος περισσότερο να γίνει επιχειρηματίας και λιγότερο δήμαρχος. Πολύ δε περισσότερο περιφερειάρχης που στην πραγματικότητα δημιουργήθηκε μόνο και μόνο για να διευκολύνει την αυτονομία των περιφερειών τόσο στην άσκηση πολιτικής, στην υγεία, στην παιδεία, στις υποδομές και όλα αυτά. Και έτσι να έχουμε μια διάσπαση του ενιαίου της εθνικής πολιτικής που είχαμε πάντα. Στα ζητήματα αυτά που είναι πολύ κορυφαία. Όμως, στις φετινές εκλογές έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Η οποία είναι? Η ψήφος μας αυτή τη φορά που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το ότι θα γίνει την αμέσως επομένη από τις εκλογές. Μην ξεχνάμε ότι την 1η Ιουλίου θα ανοίξει το θέμα, θα πρέπει οι δήμαρχοι και η περιφερεία να παραδώσει το ταμείο του Δήμου ή της περιφέρειας στην ΑΔΕ, στην ανεξάρτητη αρχή. Τους λογαριασμούς λέτε που θα γίνουν αποκλειστικά για αυτό το πράγμα, έτσι. Ναι. Του κυρίου Χουλιαράκη νομίζω είναι αυτή μια τοπολογία. Αν δεν κάνω λάθος. Έχει συλληφθεί νομίζω από Γενάρη. Ακριβώς. Έχει συλληφθεί. Έγινε προσπάθεια να περάσουν τότε. Αλλά αντέδρασε η δήμαρχη. Νομίζω ότι και δεν αντέδρασε η αυτό τελικά. Ναι, είχε αντιδράσει τότε. Και έτσι παραπέμπτηκε για. Δόθηκε μάλλον παράταση μέχρι 31 Ιουλίου 2019, ώστε από την 1η Ιουλίου να ξεκινήσει. Και τι σημαίνει αυτό το πράγμα πρακτικά? Σημαίνει ότι στην πραγματικότητα στα οικονομικά του Δήμου δεν θα έχει κανενός είδους παρέμβαση ούτε δήμαρχων ούτε περιφερειάς και φυσικά πολύ περισσότερο πολίτης. Περνάνε αυτά σε μια ιδιωτική εταιρεία. Μην το ξεχνάμε ότι είναι μια ιδιωτική εταιρεία. Η οποία πρέπει να έχει τα πάντα, έτσι. Ακριβώς. Δεν έχει να κάνει το ελληνικό δημόσιο ούτε τίποτα από αυτά με το ελληνικό κράτος. Είναι μια ιδιωτική εταιρεία η οποία έχει δημιουργηθεί κατά πέτυχη των δανειστών και ελέγχει το σύνολο των εσόδων του κράτους. Και ακόμη και τα πρόστιμα πτωχεία, δηλαδή αυτά τα πρόστιμα που μπορεί να ανασκόβουν, πηγαίνουν στην ΑΔΕ. Λοιπόν, οπότε αν περάσει το ταμείο στην ΑΔΕ, καταλαβαίνετε, όχι απλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Δήμαρχος του Δήμου, κι αν ήθελε σχετικά με τα τέλη που πληρώνει κάποιο όλο που το Δήμο του ή σαν επιχειρηματία είτε σαν νοικοκυριό, όχι μόνο αυτό, αλλά θα πρέπει να αποφασίσει η ΑΔΕ πώς και με ποιον τρόπο θα ασκείται η πολιτική, η ταμιακή πολιτική. Μιλάμε πάντα για τα πλεονάσματα τα οποία θα έχουν οι Δήμοι και θα πρέπει να μεταφέρουν σε ένα τραπεζικό λογαριασμό και από εκεί θα κάνει κομμάτι η ΑΔΕ. Οτιδήποτε εισπράττει ο Δήμος θα κατατείνεται στον ενιαίο λογαριασμό της Ευρωφυλακίου που διακηρύνεται αποκλειστικά η ΑΔΕ. Οτιδήποτε. Ακόμη και η κρατική επιχορήγηση. Η επιχορήγηση δηλαδή από τον προϋπολογισμό που δικαιούνται οι Δήμοι για να λειτουργήσουν. Ακόμη και αυτήν. Το ενδιαφέρον είναι ότι αν για παράδειγμα χρωστάτε προς το Δήμο, από τη στιγμή που θα περάσει στην ΑΔΕ, θα χρωστάτε στην ΑΔΕ και όχι στο Δήμο. Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Τρομακτικό ακούγεται αυτό. Βέβαια. Από εκεί και πέρα βεβαίως, αυτό συμβαίνει.
για να επιταχυνθεί η διαδικασία των ιδιωτικοποίησης και σε επίπεδο δήμων. Η ιδιωτικοποίηση που έχει να κάνει στην ουσία με ξεπούλημα, γιατί η περιουσία του Δήμου δεν θα ιδιωτικοποιηθεί κάτω από την αίρεση της όποιας δημοτικής αρχής. Γιατί η ιδιωτικοποίηση δεν σημαίνει. Η ιδιωτικοποίηση σημαίνει ότι εγώ παραχωρώ κάποιες λειτουργίες του Δήμου, αν θέλετε, από τα σκουπίδια μέχρι και οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι πάντα υπό την αίρεση της δημοτικής αρχής. Δεν είναι. Mm. Εάν αποφασίσει, αν πιέσουν οι πολίτες, εάν αποφασίσει η δημοτική αρχή, μπορεί να το πάρει πίσω. Εδώ πλέον θα περάσουν στο υπερταμείο, δηλαδή θα περάσουν σε κακίες του Δήμου, από τα σκουπίδια μέχρι τις ιδιωτικές πράξεις. Μιλάμε και για κίνητες περιοχές και κατάκια. Το σύνολο της δημοτικής περιουσίας. Το σύνολο. Στο σύνολο της δημοτικής περιουσίας, μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι στη Σλοβενία, που εφαρμόστηκε αυτή η πολιτική ιδιωτικοποίηση στους Δήμους, έφτασαν στο σημείο να ιδιωτικοποιήσουν παπέδια, πώς θα το πούμε, ελεύθερους χώρους, πλατείες, τα πάντα. Λοιπόν, οπότε, αυτά είναι τα ζητήματα που θα αντιμετωπίσει ένας δήμαρχος και ένας περιφερειάρχης πολύ δε περισσότερο από την κυριαρχία την επομένη της λογής του. Οπότε εδώ, για μας, είναι κορυφαίο το ζήτημα αυτό. Μαζί μας νοιάζει αν ο δήμαρχος είναι δεξιός ή αριστερός. Δεν μας ενδιαφέρει η γενική του φιλοσοφία. Εμάς μας ενδιαφέρει ένα πολύ βασικό ζήτημα να δεσμευτεί ότι δεν θα παραδώσει καμία. Τελείως. Δυστυχώς, κύριε Καζάκη, παρακολουθώντας λίγο την πρωτοβουλική περίοδο, θα μιλήσω για Κατερίνη και Πιερία, δεν γνωρίζω τι γίνεται πολύ τις περιοχές. Αυτά τα ζητήματα δεν φύγονται από κανέναν, έτσι. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο και αυτό ακριβώς μας άρεσε. Δεν έχουμε και εμείς βρει πολλούς νοσηλευτές που να μπορούμε ακριβώς να συμφωνήσουμε ακριβώς αυτό. Πέρα από οτιδήποτε άλλο, εάν σου αφαιρέσουν το ταμείο από το Δήμο ή προσθέσουν από την Ευρωπαϊκή, αλλά μιλάμε τώρα για του Δήμου, αυτόματα εσύ είσαι διακοσμητικό πρόσωπο. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ίδιο. Όλα είναι μια αυταπάτη. Να το πούμε έτσι. Θα δουλεύει και για μια ιδιωτική εταιρεία, ιδιωτικά συμφέροντα και ό,τι αυτό σημαίνει αυτό το πράγμα. Όποιο αποδέχεται αυτό, πρέπει να καταδικαστεί στην κάλπη. Ακόμη και αν με την λογική ότι τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, θα το παλέψουμε και θα δούμε, όλα αυτά είναι ύποπτα. Και πιστεύω, δεν ξέρω, όχι. Να σας πω για κάτι άλλο το οποίο το ανακαλύπτουμε, ξέρετε, μέρα με την πέρα. Επειδή πρόκειται για ιδιωτική εταιρεία, η οποία έχει ασυλίες μάλιστα, δεν μπορεί δηλαδή εύκολα να κινηθεί ένας πολίτης ή κάποιος στην εθνική επικράτεια εναντίον του δικαιωμάτων της δικαιοσύνης. Γι' αυτό έχουν και πραγματικά αυθαιρετούν τελείως. Βρίσκουν αυτή τη στιγμή υποψηφίους. Δημάρχους. Έχουν πάει στα κόμματα. Μιλάμε για την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων με τον κύριο Πιτσιλή, που είναι επικεφαλής. Λοιπόν, εκβιάζουν δημοσιογράφους, κυρίως μεγάλους δημοσιογράφους κτλ. Κανάλια με ποιο μόβλο, τότε χρωστάνε. Το γεγονός ότι σήμερα τα μεγάλα κυρίως κόμματα χρωστάνε τις Μιχαλούς, δεν είναι μόνο ότι χρωστάνε προς τις τράπεζες, κάτι το οποίο η είδηση και η συνολική κοινωνία χρωστάνε παντού. Έτσι λοιπόν τους πλησιάζει και τους λέει, κοιτάξτε, επειδή χρωστάτε, φροντίστε την επομένη των εκλογών να έχετε υποψηφίους οι οποίοι θα αναδειχθούν στους Δήμους ή οπουδήποτε άλλο, που δεν θα μου βάλουν το πρόβλημα. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Με καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνω, απόλυτα. Καταλαβαίνω. Ναι. Όλες, όλα τα κοινοβουλευτικά λεγόμενα κόμματα δεν αναδεικνύουν ως κορυφαίο το θέμα. Και απλά δεν είναι μόνο ιδεολογικό. Καταλαβαίνετε. Ναι, ναι. Και αν θα πω. Όχι, αν πω τα πρακτικό. Ναι. Συνδυάσουμε κάτι που διάβασα από ένα μέρος του ΤΑΜ, από τον κύριο αναλυτή, για την επίσκεψη Πούχτερ. Βεβαίως. Στη χώρα μας και αναφέρει κάποια στιγμή ότι η γερμανική δήμη είναι καταχρεωμένη και θέλω να βάλω χέρι στα κονδύλια των δικών μας δήμων μέσα του ΕΣΠΑ. Τι ακριβώς γίνεται εδώ πέρα, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Εξάρεται. Άρα και φυσικά όταν ο δήμαρχος δεν θα έχει ταμείο ή πολύ περισσότερο περιφερειάρχης δεν θα έχει ταμείο, θα του πει πολύ εύκολα, και να συμβρέσει συνεργασίες με πεντητές ή άλλους για να μπορέσει να έχει δυνατότητα διαμόρφωσης κάποια δυνατότητα οικονομικής επιφάνειας. Αυτό
αυτό το πράγμα περιμένει στη γωνία ο κ. Χοφτελ. Ο κ. Χοφτελ υπηρετεί την ελληνογερμανική εταιρική σχέση, η οποία ψηφίστηκε στο Γερμανικό Κοινοβούλιο αποκλειστικά και μόνο στο Γερμανικό 5 Μαρτίου 2010. Δεν έχει περάσει ποτέ από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν ψηφίστηκε ποτέ, δεν κυρώθηκε ποτέ από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και ήρθε εδώ με στόχο, όπως έχει πει ο ίδιος, να ανακαλύψει τους μικρούς θησαυρούς που κρύβονται στην τοπική αυτοδιοίκηση της Ελλάδας. Να το ανακαλύψει για να τον αναδείξει ή για να το πάρει μαζί του. Για να τους πάρει. Λοιπόν, κοιτάξτε, όταν ένα για παράδειγμα δήμος, όπως είναι της Κολονίας, χρωστάει πάνω από ένα δις σε τράπεζες για τις οποίες από τις οποίες έχει δανειστεί. Και ταυτόχρονα εδώ υπάρχουν δήμοι οι οποίοι δεν είναι δανεισμένοι, δεν έχουν υπερδανεισμό. Οι δικοί μας ΟΤΑ έχουν αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Είναι οι λιγότερο εκτεθειμένοι σε δανεισμό από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ευρωζώνη. Οπότε τι γίνεται. Όταν λοιπόν έρχεται ο Δήμος μαζί με τις εταιρείες, οι γερμανικές εταιρείες, στην περιοχή σας παράδειγμα και συνάπτει μια συμφωνία, είτε με τους Δήμους, με κάποιους δημάρχους εκεί, είτε με την περιφέρεια, παίρνοντας κάποιες συμβάσεις στα χέρια του, αυτόματα αποκτάει περιουσιακή επιφάνεια, δηλαδή περισσότερα περιουσιακά στοιχεία. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία από τη σειρά του μπορεί να τα θέσει, να τα βάλει ως ως υποθήκη για να πάρει καινούργια δάνεια ο ίδιος ο Δήμος. Στη Γερμανία πάντα. Στη Γερμανία πάντα. Λοιπόν, και ταυτόχρονα να χρεωθεί ο δικός μας ο Δήμος μέσω αυτής της συμβατικής σχέσης που θα έχει με τους Γερμανούς. Αυτή είναι η περίφημη ελληνογερμανική σχέση, η οποία καλλιεργείται εδώ και από την αρχή του 2010. Μια μονοπωλία τη χώρα, έτσι. Ναι, απλά τώρα με το πέρασμα του ΝΑΔΕ, λέω, δεν θα ελέγχεται ακόμη και δήμαρχοι που αρνήθηκαν. Και ευτυχώς υπήρχαν πάρα πολλοί δήμαρχοι. Υπήρχε αντιδραστών, υπήρχε. Ακριβώς. Που αρνήθηκαν να παίξουν αυτό το παιχνίδι για τους Γερμανούς. Και μάλιστα, αν θυμάστε, όταν ξεκίνησε η δήμευση των ταλιακών διαδεσίμων από τις κυβερνήσεις, πρώτα ήταν ο κ. Χαρούμενης που ξεκίνησε και μετά με την πρώτη φορά αριστερά έφτασε εκεί που δεν πάει παραπέρα. Και μπήκε το θέμα, δώστε μας και τα ταμιακά διαθέσιμα το Δήμο. Και τότε πάλι οι δημάρχοι αντέδρασαν και δεν δόθηκαν. Τώρα όμως με την ΑΔΕ τελειώνει το παιχνίδι. Όπως καταλαβαίνετε. Κύριε Καθένη, με αυτή την περίπτωση, με την πρόταση που είχε κάνει ο κ. Μητσοτάκης, που νομίζω πέφτει για να εκπράξει το έγκυο του Δήμου, πώς θα το προκύψετε. Για ποιο λόγο να εκπράξει ο Δήμος. Η Κιέβη νομίζω ήταν θετική. Αν θυμάμαι καλά, είχε πει ότι αν έχει ένα υπαρκτικό μηχανισμό το κράτος, να μαζί με εμάς τα χρήματα. Είναι άλλο πράγμα να διεκδικήσεις ένα σημαντικό ποσοστό από το συνολικό προϊόν που εισπράττει το κράτος από την περιοχή σου. Και άλλο πράγμα να γίνει εσύ υπαρκτικός μηχανισμός. Εάν γίνεις εσύ υπαρκτικός μηχανισμός και μάλιστα για έναν άδικο αντισταγματικό φόρο όπως είναι ο ΕΜΦΙΑ, ένα κεφαλικό φόρο, έτσι, ένα φόρο το οποίο θα εκλαφρέψει η οικογένεια. Βεβαίως, όταν πήγαινε στο Σύνταγμα, θα δείτε ρητά, το Σύνταγμα λέει ότι ο φόρος επιβαρύνει το εισόδημα. Δεν επιβαρύνει τα ντουβάρια, ούτε τη γη. Λοιπόν, εάν το ντουβάρι ή η γη σου αποφέρει εισόδημα, ναι, τότε φορολογείς το εισόδημα. Όχι τη γη, ούτε το ντουβάρι. Αυτή είναι μια... Πολύ σωστά, κύριε Καθένη, πολύ σωστά. Και να θυμίσουμε λίγο στα κορδόνια ότι ο φόρος αυτός για όσους που έχουν ξεχάσει και έχουν κοπεί μνήμη, τον έφερε ο κ. Ευάγγελος Δημητέρας, την κυβέρνηση της Σαμάρας. Ήταν η μνημονιακή δέσμευση από το δεύτερο μνημόνιο. Λοιπόν, κύριε Κατάκη, έχουμε και ευρωεκλογές όμως. Ποια είναι η θέση του πάνω εκεί, για πείτε μας. Εκεί πέρα, εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε για τις ευρωεκλογές, γιατί για μας το μεγάλο κομμάτι είναι οι βουλευτικές. Αυτά είναι για κοινή, έτσι. Ναι, για μας είναι για τα κρίσιμες αυτές οι βουλευτικές εκλογές. Λοιπόν, για μας λοιπόν οι ευρωεκλογές δεν είναι τίποτα άλλο παρά η προσπάθεια να αξιοποιηθεί μια δυναμική ψήφου στις ευρωεκλογές για να πάμε μετά στις βουλευτικές εκλογές και για να μπορέ να διαβολήσουμε το πολιτικό προσωπικό ή αν θέλετε αυτό το υπάρχουν κοινοβούλιο. Αυτός ήταν ο στόχος, αυτό υπηρετούμε μέχρι και σήμερα. Τι μετέχει το πάμε στις ευρωεκλογές. Στις ευρωεκλογές συζητάμε αυτή τη στιγμή, έχουμε κάνει μια πρόταση με μια σειρά
πολιτικές πράξεις επίπεδες του ανεβόμενου αντικειμενιακού χώρου, έτσι ώστε να διαμορφώσουμε ένα από κοινού ψηφοδέλτιο, προκειμένου να διευκολύνουμε τον κόσμο να υπάρξει αυτή η δυναμική. Να καταγραφεί μια δυναμική στην κάρτα για τις ευρωεκλογές. Πότε περίπου θα έχουμε την μέρα, πώς θα γνωρίσουμε. Άμεσα, γιατί εγώ που ξέρω, δεν έχει γνωρίσει. Έτσι, στα περιθώρια στον έργο. Λοιπόν, θα υπάρχει τα παρολίξη. Ωραία, να αναμένουμε. Δουλευτικές πολλές που είπαμε, κάποια στιγμή λοιπόν θα γίνουμε φέτος, ό,τι να γίνει, ελπίζουμε να γίνει. Αναγκαστικά. Ο κόσμος, ο Έλληνας και η Ελληνίδα θα πούνε ένα μεγάλο όχι πιστεύουμε στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο για την οικονομική πολιτική και όσο για τα ολέθρια ασφάλματα να τα πω. Λάθη, κάθε εξωτερική πολιτική μας, τα εθνικά θέματα όπως ήταν η χειρονία των Πρεσπών. Το αντίπαλο βέβαια, κύριε Καζάκη, του Βάιντεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Και αυτό που περνάει και στα έξω είναι ότι η ψήφος στα μικρά κόμματα είναι χαμένη ψήφος. Υπάρχει άλλη επιλογή, δηλαδή ήδη τα Νέα Δημοκρατία θα πάνε να βοηθούμε εκεί. Εάν η ψήφος είναι ψήφος, για παράδειγμα, σε κόμματα όπως του κυρίου Λεβέντη ή του κυρίου Θωδωράκη, είναι χαμένη. Γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια αντανάκλαση. Τα μεγάλα κομμάτια δεν έχουν καμία διαφορετική πολιτική. Δεν συγκροτήθηκαν στην βάση πολιτικών κομμάτων. Μαξιλαράκια, έτσι, μαξιλαράκια. Έτσι. Αποδείχθηκε κιόλα και μέσα στο Κοινοβούλιο το πώ λειτουργήσαν. Το θέμα μα είναι ποια πολιτική πρέπει να ακολουθήσει η χώρα από εδώ και μπρος. Αυτό το θέμα. Εάν στην βάση αυτή μου πείτε, ότι πρόταση για παράδειγμα την οποία, πάνω στην οποία συγκροτήθηκε το ΕΠΑΜ, ή ψήφισαν την πρόταση, είναι χαμένη ψήφο, τότε να σα ρωτήσω. Προφανώς η ψήφος που έχει πάει στην μνημονιακή πολιτική μας έχει δικαιώσει όλους. Θέλω να πω ότι τέτοια καταστροφή δεν έχουμε δει ούτε σε πόλεμο σαν χώρα. Να σας πω μόνο το στοιχείο που εμένα με συγκλονίζει πέρα από τη γενοκτονία, ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει φυσική μείωση πληθυσμού που δεν είχε ούτε στους δύο πολέμους. Ούτε στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, ούτε στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και να θυμόμαστε ότι η Ελλάδα πολέμησε επί δεκαετία και στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Δυστυχώς βεβαίω. Παρ' όλα αυτά, τέτοια φυσική μείωση λόγω τη. Η οποία τριχύθηκε και σήμερα, δεν είχε μάθει. Δεν είχαμε. Και μάλιστα πρόσφατα, μόλι στι 8 Μαρτίου, που είχε την ηγετική του συνέλευση ο Παρνίδιο Ιατρικό Σύλλογο, διαπίστωσε και ο ίδιο, ακόμη και ο Παρνίδιο Ιατρικό Σύλλογο, διαπίστωσε ότι ζούμε σε συνθήκε γενοκτονία. Λόγω των πολιτικών που εφαρμόζονται. Το δεύτερο που έχουμε και πολύ σημαντικό, αυτή τη στιγμή το δημόσιο κράτο τη χώρα έχει φτάσει στο έτος του 1897. Δηλαδή, η Ελλάδα. Πήγαν οι θυσίε του κόσμου χαμένε, έτσι. Έτσι, ακριβώς. Για το τίποτα. Με συγχωρείτε. Για να γλιτώσουμε από την υπερχρέωση και τη χρεοκοπία του 1897 χρειάστηκε πόλεμο, επαναστάσει, αγώνε, δηλαδή συγγνώμη που πάνε. Γι' αυτό και, λέμε το εξής. Πρέπει οπωσδήποτε να διαβολιστεί αυτή η πολιτική τοπογραφία που υπάρχει στο σημερινό κοινοβούλιο. Εμάς μας νοιάζει αν θα είναι ο κ. Μητσοτάκης μπροστά ή ο κ. Τσίπρας, γιατί έχουν αποδείξει ότι ακολουθούν ακριβώς τις ίδιες εντολές και άρα κάνουν τις ίδιες εκλογές. Έτσι. Οπότε πρέπει να διαβολιστεί από μια πολιτική δύναμη, από πολιτικές δυνάμεις, γιατί προσπαθούμε να υπάρξει μια συνεργασία δυνάμεων. Στον δημοσιογραφικό χώρο, όπου να θέτει εξ αρχής το βασικό θεσμικά, το βασικό ζήτημα. Έχουμε τρόποι συντάξεως από το Σύνταγμα. Έχουμε καθεστώς ανομίας στη χώρα. Αποφασίζει η εκτελεστική εξουσία και κάνει ό,τι γουστάρει ανάλογα με τις εντολές που παίρνει απ' έξω. Αυτό δεν πρέπει να κρυθεί. Δεν πρέπει να τελειώσει. Άρα το πρώτο ζήτημα δεν πρέπει να είναι αυτό που πρέπει να ψηφίσει η Βουλή, η επόμενη Βουλή. Διαφορετικά, ξέρετε, θα πάμε που θα πάμε. Θα πάμε στη συνταγματοποίηση όλων των αυτερησιών που έχουμε γίνει μέχρι τώρα. Με την αναθεώρηση του συντάγματος, η επόμενη βουλή είναι αναθεωρητική βουλή. Το δεύτερο είναι θα πιάσουν ψηλή κορδόνι να υπογράφουν συμφωνίες ανάλογες με αυτές που είδαμε με τη συμφωνία των Πρεσπών. Δηλαδή αναθεώρηση συνόρων. Γιατί αυτό είναι. Το έχουν πει κιόλα. Βγήκαν και βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ και είπαν ότι επιθυμούν μια ίδια συμφωνία Πρεσπών για το Αιγαίο. Ακριβώς. Το έχουν πει, ανοιχτά. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, πέστε μου, τι θα έχει μείνει από την Ελλάδα μετά την επόμενη Βουλή. Λοιπόν, είναι ζωφερό το μέλλον, έτσι όπως προς το παρόν το βλέπουμε.
αλλά ο κόσμος και η Θεατάκη μπερδεύεται, διότι κάθε λίγες μέρες ακούμε δημιουργία ενός νέου κόμματος, ένα από εδώ, ένα από εκεί, τα κόμματα βάζουν τη λέξη πατριωτικό μπροστά, δε. Κόσμος μπερδεύεται, έτσι. Κοιτάξτε, και εμένα με έχει εκπαιδεύσει αυτή η αλήθεια, να σας πω την αλήθεια. Όχι πως δεν καταλαβαίνω, αλλά με εκπαιδεύει ως εξής. Πρώτον, εάν εγώ δεν έχω να πω τίποτα στον κόσμο, γιατί φτιάχνω κόμμα. Να σας το πω διαφορετικά. Δεν έχω τίποτα διαφορετικό να πω στον κόσμο. Δηλαδή, να σκέφτε ο κόσμος πάντα στο διατάφτα. Δηλαδή, τι προτείνει ο καθένας στο διατάφτα. Αν εγώ, για παράδειγμα, με έπιανε τρέλα και συμφωνούσα με τον κύριο Μητσοτάκη, ναι, τι νόημα είχε να φτιάξω εγώ δικό μου κόμμα. Δεν θα αναπτύξω και στην Ελλάδα για να μιλήσω. Λοιπόν, από το ότι φτιάχνουν αυτά τα κόμματα χωρίς πρόταση συγκεκριμένη στο διατάφτα, εκτός από τα γνωστά, να διαπραγματευτούμε για να τα ξαναδούμε και ναι, θα έχουμε άλλο μείγμα πολιτικής και δεν είναι μπουρδες. Συγκεκριμένα πράγματα. Εφόσον δεν έχουν αποτείνει τίποτα άλλο, γιατί φτιάχνουν. Για έναν και μόνο λόγο, να είναι ψηφοπαγίδες. Τι άλλο μπορεί να είναι. Να κερδίσουμε το κόσμο. Έτσι, τι άλλο. Να μπορούν να του αρπάξουν την ψήφο και μετά να πάνε διαπραγματευτούν εντός ή εκτός Βουλής με τα υπόλοιπα λεγόμενα μεγάλα κόμματα, όπως έκαναν οι βουλευτές του κύριου Λεβέντη και του κύριου Θεοδωράκη. Ναι. Και οι οποίοι τελικά με τη δικιά του ψήφο κρίθηκαν κρίσιμα θέματα για τη χώρα μας. Τα μαξιλαράκια που λέγατε προηγουμένως. Ναι. Κύριε Κατσάκη, πρέπει να έχουμε μεγάλη προσοχή και να ακούμε πάντα στο διατάφτα. Δηλαδή, τι προτείνεις, αδερφέ. Λοιπόν, να υποθέσω ότι και τις βουλευτικές εκλογές έχει σκοπό σαν να κινηθείτε σε ένα μέτωπο συνεργασίας, έτσι, όπως και στις εκλογές. Λοιπόν, να αναμένουμε κάποια στιγμή να σας δούμε και εδώ στην Κατερίνη. Βεβαίως. Πολύ ωραία. Κύριε Κατσάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας στην εκπομπή. Να είστε καλά.